Αδελφοί μου, σας χαιρετώ και πάλι είμαστε μαζί στα θέατα περάσματα και εύχομαι η κάθε σας μέρα να είναι έτσι όπως ευχόμαστε όλοι μας στη Θεία Λειτουργία και τι λέμε, την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ζητάμε η κάθε μας μέρα και η κάθε μας νύχτα και όλη μας η ζωή να είναι τέλεια. Να είναι τέλεια η μέρα μας, δηλαδή να τη ζούμε με τελειότητα κατά το δυνατόν, όσο πιο τέλεια μπορούμε. Το κάθε τι να το κάνουμε με όλη την επιμέλεια της ψυχής μας, να βάζουμε όλη μας την καρδιά και στις πιο μικρές λεπτομέρειες αυτού του βίου. Ό,τι και να κάνεις, να το κάνεις όμορφα. Πως έλεγαν για τον πατέρα Παΐσιο ότι έτρωγε ένα πορτοκάλι και ο τρόπος που το καθάριζε, λέει, ήταν τόσο όμορφος και τόσο τέλειος, ενώ ήταν τόσο ασήμαντη αυτή η καθημερινή του πράξη, το να καθαρίζεις ένα πορτοκάλι, να το κάνεις και αυτό με μια τελειότητα. Η κάθε μέρα μας να είναι τέλεια, άγια μέρα, την ημέρα πάσαν τελείαν, αγίαν, δηλαδή να είναι άγια η μέρα μας, τι θα πει άγια, αφιερωμένη. Αφιερωμένες ημέρες. Ο κόσμος αφιερώνει τις μέρες του εδώ και εκεί, αφιερωμένες μέρες στο περιβάλλον, κατά του καπνίσματος, αφιερωμένες μέρες στα ναρκωτικά, αφιερωμένες μέρες στη μητέρα, στους εργαζόμενους, σε τόσες κατηγορίες ανθρώπων και τόσα θέματα. Εμείς δεν αφιερώνουμε κάποιες μόνο μέρες, ο χριστιανός, ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αλλά αφιερώνει κάθε του μέρα. Και θέλει κάθε του μέρα να είναι Άγια Μέρα. Και ξέρεις τι θα πει Άγια Μέρα? Αυτό ακριβώς. Άγια Μέρα θα πει αφιερωμένη μέρα. Άγιο είναι το αφιερωμένο στο Θεό. Αυτό που είναι δοσμένο αποκλειστικά στο Θεό να το ευλογήσει αυτός, να το χαριτώσει, να το κάνει αυτός ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν εύχομαι και κάθε σας μέρα να είναι εκτός από τέλεια, άγια. Και παρακαλά η Εκκλησία μας να είναι και ειρηνική η κάθε μας μέρα, ήρεμη. Να κυλάνε οι μέρες μας ήρεμα όσο μπορούμε, ειρηνικά να κυλάει ο χρόνος της ζωής. Μην ταράζεσαι. Μη σε πιάνει πανικός, μη σε πιάνει ηρέμηση. Πολύ άγχος και λίγη ειρήνη, πολύ ταραχή. Και δεν κυριαρχεί στις καρδιές μας αυτή η ειρήνη του Χριστού, δεν κυριαρχεί στα τρεχάματά μας αυτή η ειρήνη, δεν κυριαρχεί στα ψώνια μας αυτή η ειρήνη, στο σπίτι μας, αλλά αντιθέτως κυριαρχεί ταραχή, πολύ ταραχή στις μέρες μας. Και εμείς παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει ειρήνη. Να χάνεται ο κόσμος γύρω σου και εσύ να έχεις ειρήνη. Να βουλιάζουν όλα και εσύ να στέκεσαι όρθιος με ειρήνη στην καρδιά σου. Και να λες μέσα σου και έξω σου από το καλή περίσταση ότι εγώ έχω ειρήνη διότι έχω μέσα μου τον αρχηγό της ειρήνης. Έχω μέσα μου τον Χριστό. Αυτός εστίν η ειρήνη ημών και έχω την ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά μου, την υπερέχουσα πάντα νουν. Μια ειρήνη που ξεπερνά τα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι γιατί είμαστε ειρηνικοί όταν είμαστε κοντά στο Χριστό. Μας νομίζουν ανέστητους, μας νομίζουν αδιάφορους, μας νομίζουν αμέτοχους στον ανθρώπινο πόνο. Όχι, είμαστε πολύ μέσα στα πράγματα. Είμαστε πολύ in στα γεγονότα αυτής της ζωής. Όλα ο χριστιανός άνθρωπος τα δέχεται, όλα τον ερεθίζουν, δέχεται μηνύματα, ερεθίσματα από παντού, από κάθε είδηση που ακούει, κάποιο μήνυμα παίρνει μέσα στην καρδιά του, αλλά παρόλα αυτά, μέσα στην ταραχή του κόσμου, δεν σαλεύεται, εν το ταράτεστε την γην. Η γη μπορεί να ταράζεται. Τα γεγονότα να διαδέχονται ανυπόμονα και συγκλονιστικά και συνταρακτικά το ένα το άλλο. Όμως εγώ εξακολουθώ να είμαι ειρηνικός. Γύρω μου καταιγίδες και ναυάγια, ανεμοθύελες, καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες, πόλεμοι. Και εγώ είμαι ειρηνικός. Θέλω να είμαι ειρηνικός η κάθε μου μέρα, διότι, γιατί, διότι Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει.
διότι δεν είμαι αδέσποτος, δεν είμαι παρατημένος, δεν είμαι εγκατελειμμένος σε αυτόν τον κόσμο. Έχω δεσπότη. Αυτό θα πει ότι δεν είμαι αδέσποτος. Έχω δεσπότη, έχω κύριο, έχω κυβερνήτη στη ζωή μου, ο οποίος ήρθε και μου είπε λόγια πολύ τρυφερά, λόγια μεγάλης αγάπης, μεγάλης εμπιστοσύνης, και μου είπε να τον νιώθω ότι είναι ο ποιμένας μου, ο καλός μου ο ποιμένας, ο καλός μου ο βοσκός, που βόσκει και ποιμένει τα προβατάκια του. Αρκεί να είσαι εσύ το προβατάκι του, και αυτός θα σε βγάλει εις τόπον χλώης. Εκεί θα σε κατασκηνώσει, θα σε βγάλει σε χλωερό λιβάδι. Όλα γύρω σου μπορεί να χάνονται και εσύ να αγαπάς τόσο πολύ τον Χριστό και να εμπιστεύεσαι τον Χριστό και να ηρεμείς, να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Σαν το πλοίο που ταλαιπωριόταν και βασανιζόταν από τα κύματα και το παιδάκι στο κατάστρωμα είχε γαλήνη. Και όλοι έτρεχαν να κρυφτούν και να μπουν στις καμπίνες τους και αυτό καθόταν και άφοβο, κοιτούσε. Και του λέει ένας, τρέχα να κρυφτείς, τρέχα να σωθείς. Γιατί δεν φοβάσαι? Γιατί, λέει, ο καπετάνιος είναι ο πατέρας μου και δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Αγαπητέ μου φίλε, τα καράβια αυτού του βίου, όσο καλό καπετάνιο κι αν έχουν, μπορεί να βουλιάξουν. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει πολλά ναυάγια μεγάλων καραβιών που κινδύνευσαν άνθρωποι, σε άλλα πνίκηκαν άνθρωποι, χάθηκαν ζωές, αναστατώθηκαν και πληγώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Τα καράβια αυτού του βίου. Αλλά το καράβι της ζωής μου, όταν έχει κυβερνήτη το Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την ειρήνη του. Δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την ασφαλή πορεία του. Έστω μέσα από τις καταιγίδες, μέσα από τα κύματα, μέσα από τις περιπέτειες, ναι, αλλά οδήγησε να αυτούς, λέει, επιλυμένα θελήματος αυτού. Ο Κύριος μας οδηγεί στο δικό του λιμανάκι. Στο λιμανάκι του Αγίου θελήματός του. Οπότε εγώ έχω ηρεμία. Και τι λέω μέσα μου? Ειρήνευε. Ειρηνεύεται. Παρακαλώ. Ειρηνεύεται. Μου έλεγε κάποιος φίλος μου στο Άγιο Όρος, ηρεμείτε, γαλινέψτε, ησυχάστε, μην ταράζεστε, μην μπαίνετε στο ρυθμό αυτού του κόσμου. Ο κόσμος αυτός έχει πολύ ταραχή, γιατί πολλές φορές μπαίνει ο πειρασμός και μας αναστατώνει. Ο πειρασμός έχει την ταραχή. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την ειρήνη, έχει τη γαλήνη. Τι ωραίο πράγμα, να πιάνεις τους σφιγμούς της καρδιάς σου και να είναι ήρεμη. Και να έχεις ακούσει πριν λίγο ότι ίσως σε απολύσουν από τη δουλειά, ίσως τον άλλο μήνα δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο, ίσως ο συγγενής σου δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα ζήσει, είναι στην εντατική, ίσως το παιδί να μην περάσει στη σχολή που θέλει, ίσως να μην περάσεις στις εξετάσεις όπως τις ήθελες γιατί δεν έγραψες καλά, και να ακούς όλων των ειδών τις ειδήσεις. Σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος εννοείται θα προβληματιστείς. Ως άνθρωπος θα στεναχωρηθείς, θα σκεφτείς και λίγο θα ταραχτείς. Αλλά αυτή σου η ταραχή να μένει μόνο στην επιφάνεια, ε? Αυτό να προσπαθείς. Μη φτάνει η ταραχή σου στο βυθό. Η ταραχή να είναι μόνο πάνω στην επιφάνεια. Και στο βυθό να υπάρχει αδιάκοπη, ασάλευτη, ηρεμία, πραότητα, γαλήνη, ασφάλεια. Και να λες, Κύριε μου, εντεσχερσί σου η κλήρη μου, η ζωή μου όλη, ο κλήρος της ζωής μου, ό,τι σκέφτεσαι εσύ για μένα, ό,τι πρόκειται να πάθω, όλα, Κύριε, είναι στα χέρια σου. Δεν έχει νόημα να ταράζομαι. Δεν έχει νόημα. Επιστεύομαι το Θεό. Δεν έχω Θεό. Δεν έχω κυβερνήτη. Δεν έχω πατέρα. Δεν είναι ο Χριστός αυτός που υποσχέθηκε? Δεν είναι ο Χριστός αυτός που είχε τόσο μεγάλη αγάπη που για μένα πέθανε? Και δεν είπε, πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ? Δεν είπε, πεθαίνω εγώ για να είμαι κοντά σου? Δεν είπε ότι όταν εγώ υψωθώ θα σε ελκύσω κοντά μου, και όχι μόνο εσένα, πάντας, όλο τον κόσμο?
όλες αυτές οι σκέψεις, που δεν είναι σκέψεις αλλά είναι πραγματικότητες, είναι σχολιασμοί στην πραγματικότητα του βίου μας. Αν ο άνθρωπος τα κατανοήσει αυτά έτσι μέσα του καλά, θα δει ότι δεν έχει λόγο στην πραγματικότητα να ταράζεται για τίποτα. Για τίποτα. Όλα τα προβλήματα έχουν μόνο το όνομα, ότι είναι προβλήματα, φοβερά, ταραχές, τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο να αρρωστήσεις και να πάθεις έλκος στομάχου και γαστροραγία και να αρρωστήσεις και να πάθεις όγκους εδώ και εκεί, αυτό που λένε μου βγάλε τον καρκίνο αυτό το πρόβλημα, με τόση στεναχώρια μου βγάλε τον καρκίνο. Είδατε, δεν είναι άσχετος ο πόνος της ζωής, η ταραχή της ζωής, το ότι τα χάνεις. Χάνεις τον έλεγχο, ταράζεσαι και μετά έρχονται οι αρρώστιες. Κοιτάξτε πώς το ένα φέρνει το άλλο. Και φεύγει η ειρήνη της καρδιάς μας. Ενώ όταν έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, όλα τα βλέπεις αλλιώς. Και είσαι υγιής. Και αντιμετωπίζεις αλλιώς τη ζωή. Είναι θαύμα αυτό. Είναι το δώρο του Χριστού σε αυτούς που του αφιερώνονται. Σε αυτούς που του δίνονται. Σε αυτούς που τον πιστεύουν. Να πιστεύεις. Να πιστεύεις ζωντανά στο Χριστό. Να πιστεύεις αληθινά. Πιστεύω ότι ο Χριστός υπάρχει. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι δίπλα μου. Ότι κυβερνά τη ζωή μου. Πιστεύω ότι τώρα που μιλώ, ο Κύριος κινεί τα χείλη μου και μιλώ. Πιστεύω ότι τώρα η καρδιά μου χτυπά, επειδή ο Κύριος της δίνει εντολή και χτυπά. Πιστεύω στο Χριστό. Πιστεύω στο Χριστό. Ότι αν Αυτός θέλει να ζήσω και άλλα πολλά χρόνια θα ζήσω. Και αν Αυτός θέλει να φύγω σύντομα, μετά από λίγες μέρες, σήμερα, μετά από λίγες ώρες ή από λίγα λεπτά, το πιστεύω ότι ό,τι θέλει Αυτός θα γίνει. Τότε, τι μάτιν ταρατώμεθα. Γιατί ταραζόμαστε τόσο μάταια? Τι θα βγάλεις αν ταραχτείς? Τι θα αλλάξεις στη ζωή σου αν σε πιάσει πανικός? Αν αρχίσεις να κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, να τρέχεις εδώ, να τρέχεις εκεί, να σε πιάνει η αναστάτωση? Ναι, ναι, να κάνεις. Ναι, να μην κάτσεις με χέρια σταυρωμένα. Δεν εννοώ να μην κάνεις τίποτα, να κάνεις. Τι να κάνεις? Να ηρεμήσεις. Αυτό να κάνεις. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο πράγμα. Να ηρεμείς. Να εμπιστεύεσαι. Πάρε το πρόβλημά σου και βάλ το μπροστά στα πόδια του Χριστού. Πάρε τη στεναχώρια σου και πες: Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Θέλω να σου το πω. Θέλω να το φέρω μπροστά στα πόδια σου. Θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Θέλω, Κύριε, αυτό που με απασχολεί, να σε κάνω μέτοχο σε αυτό που με απασχολεί και να ζήσω αυτό που λέει η Θεία Λειτουργία, ότι τον εαυτό μου, τους άλλους και όλη μου τη ζωή την εμπιστεύομαι σε σένα, Κύριε, εαυτούς και αλλήλους, εαυτούς, τον εαυτό μου δηλαδή, όλα μου τα θέματα, τα οικονομικά, τα προσωπικά, της υγείας μου, τα διαπροσωπικά, ό,τι με βασανίζει, εαυτούς και αλλήλους και όλους τους άλλους, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου, τους γείτονές μου, ποιους έχεις, όλους, βάλ τους όλους, πάρ τους αγκαλιά, πάρ τους όλους στην καρδιά σου και πήγαινε τους μπροστά στο Χριστό και άστους και πες: Κύριε, στους έφερα, Κύριε, να, πάρ τους όλους, δικοί μου άνθρωποι είναι, τους αγαπώ πάρα πολύ, προσεύχομαι για αυτούς, θέλω να κάνω κάτι για αυτούς, αλλά Κύριε, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ εγώ να κάνω παρά μόνο αυτό? Ποιο? Να τους φέρω όλους μπροστά στα πόδια σου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Γιατί? Γιατί τα όρια μου είναι πεπερασμένα. Γιατί έχω όρια. Γιατί η δύναμή μου κάπου σταματά. Γιατί δεν είμαι αιώνιος. Δεν είμαι παντοδύναμος. Δεν είμαι πανίσχυρος. Δεν είμαι πάνσοφος. Δεν είμαι παντογνώστης. Όλα αυτά τα έχεις εσύ πάνω σου. Όλα αυτά είναι οι δικές σου ιδιότητες. Γι' αυτό, Κύριε, φέρνω τα προβλήματά μου, παίρνω τα θέματά μου και τα εμπιστεύομαι σε σένα. Και ξέρεις, αγαπητέ μου, πότε θα καταλάβεις ότι αυτή η εμπιστοσύνη σου είναι αληθινή και πιάνει?
όταν, μετά από αυτή την εμπιστοσύνη, μετά από αυτή την ανάθεση των προβλημάτων σου στο Χριστό, νιώθεις στην καρδιά σου μεγάλη γαλήνη και ηρεμία και να πεις, αχ, ωραία τώρα, εντάξει, τώρα ησυχάσαμε, τώρα ηρεμήσαμε. Μα πώς ηρεμήσαμε, αφού ο άλλος είναι ακόμα στο νοσοκομείο άρρωστος, δεν έγινε καλά να ησυχάσεις? Όχι, όχι, λάθος. Λάθος τοποθέτηση. Δεν θα περιμένω να γίνει καλά ο άλλος, ο συγγενής μου, για να ησυχάσω και να ηρεμήσω. Η ηρεμία μου δεν έγκυται στην υγεία του άλλου ή στην αρρώστια του. Η ηρεμία μου έγκυται στο ότι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατηθέμεθα. Εμπιστευόμαστε όλα μας τα θέματα στο Χριστό και αυτή η αίσθηση του ξεφορτώματος, ότι ξεφορτώθηκα. Έφυγε αυτό το φορτίο από πάνω μου και το έβαλα στο Χριστό. Αυτό με ηρέμησε. Και λες, α, ξελάφρωσα, Κύριε, τα πήρες όλα εσύ πάνω σου. Γι' αυτό και ο Κύριος, ξέροντας ότι θα έχουμε πολύ φορτίο σε αυτή τη ζωή, θα είμαστε φορτισμένοι, ηλεκτρισμένοι μονίμως, είπε λέξεις αθάνατες, είπε λόγια αιώνια, υπέροχα, και τι είπε, δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Ακούστε λέξεις, κοπιώντες και πεφορτισμένοι, πεφορτισμένοι, δηλαδή γεμάτη φορτία, στεναχώριες, προβλήματα, βάρη, ενοχές, μέρημνες, θέματα, σκοτούρες, στεναχώριες, όλα αυτά τα ζητήματα είναι ένα φορτίο. Το λένε πολλοί, μη με φορτίζεις, έχω φορτιστεί, είμαι φορτισμένος. Κοιτάξτε, 2000 χρόνια πριν, ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Και ήξερε ότι θα είμαστε φορτισμένοι. Και όσο περνά ο καιρός, ο κόσμος έτσι φορτίζεται όλο και πιο πολύ, ηλεκτρίζεται, είναι έτοιμος να εκραγεί. Και λέει, ελάτε, ξέρω τι σας απασχολεί. Αυτό, ότι είστε κουρασμένοι από τη ζωή, κουρασμένοι από προβλήματα. Από προβλήματα που όντως υπάρχουν και από προβλήματα που εσείς τα μεγαλοποιείτε στο μυαλό σας και σας ταράζουν. Ελάτε κοντά μου. Δώστε μου το φορτίο σας, εγώ όλα τα ρουφάω. Τα παίρνω όλα εγώ πάνω μου. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας ξεκουράσω, θα σας δώσω ανάπαυση, ηρεμία. Έχεις δει παιδάκι μικρό να κοιμάται στην αγκαλιά της μάνας του? Έχεις δει το δικό σου? Όταν λοιπόν ο Θεός σου στέλνει το παιδί σου και είναι μωρό, και αν δεν έχεις δικό σου παιδί, έχεις δει παιδάκια να κοιμούνται μικρά? Είδες πως κοιμάται? Είδες πως εμπιστεύεται? Είδες πως αφήνεται και τα χεράκια του, το στοματάκι του, τα χείλη του, το προσωπάκι του, όλα είναι παραδομένο, δεν έχει ταραχή, δεν έχει ένταση, δεν έχει το πρόσωπό του συσπάσεις, έχει αυτή την παράδοση. Και ειδικά αν κοιμηθεί το παιδί στην αγκαλιά σου, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και πήγαινα καμιά φορά στο χωριό το καλοκαίρι και γυρίζαμε, η θεία μου είχε το παιδάκι της μωρό και περπάταγε τότε λίγο, και επειδή κουραζόταν να το κουβαλάει, ήταν νύχτα μετά από τα παιχνίδια το βράδυ, μου έλεγε, το παίρνεις στην αγκαλιά σου ώσπου να πάμε σπίτι. Και εγώ χαιρόμουν να το κρατάω. Και όπως περπατάγαμε και έτσι τραμπαλιζόταν πάνω κάτω, πάνω κάτω, μετά από λίγο το παιδί κοιμότανε και το έπαιρνε ο ύπνος στα χέρια μου και έβλεπες αυτή την αίσθηση ότι παραδόθηκε το παιδί. Παραδόθηκε τελείως, γαλήνεψε, ηρέμησε. Αυτή είναι η εικόνα της παράδοσης της ψυχής μας στο Θεό. Έτσι πρέπει να ζούμε. Ναι, το ξέρω. Να σου πω κάτι. Ξέρω ότι τώρα που τα λέμε αυτά, έχεις τόσα πράγματα να κάνεις στο μυαλό σου. Εγώ νομίζεις δεν έχω? Όλοι έχουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν. Έχεις υποθέσεις. Δεν είμαι σε κάποιο μοναστήρι, να στα πω από την ησυχία μου. Αλλά και σε μοναστήρι να ήμουνα, ούτε και θα είχα ησυχία. Παντού υπάρχουν εργασίες και πρέπει να γίνουν εργασίες. Παντού. Άρα είναι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, να κυλούν οι μέρες μας έτσι ειρηνικές, με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Και ας έχουμε προβλήματα, και χτες δεν είχες προβλήματα, και χτες δεν είχες πολλά να κάνεις και έλεγες, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα προλάβω. Και τι έγινε? Πρόλαβες. Να σου πω και κάτι, και αν δεν προλάβεις, δεν θα τα κάνεις. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε θα το κάνουμε την άλλη μέρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν μπορείς να το κάνεις σήμερα, θα το κάνεις. Είτε στεναχωριέσαι είτε δεν στεναχωριέσαι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να μας μένει αυτή η θλίψη στην ψυχή και αυτή η κούραση στην ψυχή. Γερνάμε πριν την ώρα μας. Οι περισσότεροι έχουμε γεράσει από προβλήματα που αν δεν τα αντιμετωπίζαμε με αυτόν τον πανικό που τα έχουμε αντιμετωπίσει, θα ήμασταν πιο ήρεμοι και πιο νέοι. Νέοι και στην ψυχή και στο σώμα. Τα δικά σου τα μαλλιά δεν ξέρω τι χρώμα έχουν. Και δεν ξέρω αν το κατάλαβες πότε ασπρίσαν τα μαλλιά σου, ενώ ήταν κάποτε κατάμαυρα. Και πότε φύγαν τα μαλλιά σου, ενώ κάποτε τα είχες όλα. Και τώρα μείναν λίγα. Ή πολύ λίγα. Πώς έγινε αυτό? Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Οι πρώτες ρητίδες, τα πρώτα άσπρα μαλλιά στις άκρες. Και από στεναχώριες. Ήξερα και κάποιον που από την πολύ τη στεναχώρια κοιμήθηκε με μαύρα μαλλιά και γένια. Και την άλλη μέρα λέει ξύπνησε και είχε ασπρίσει. Και αν δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω, τουλάχιστον λέει ήταν τελείως αλλαγμένο το πρόσωπό του. Ο πόνος γερνά τον άνθρωπο. Ο πόνος είναι φθοροποιός. Όταν αντιμετωπίζεται ο πόνος χωρίς τον Χριστό. Μαζί με τον Χριστό τα πράγματα δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της φθοράς τόσο γρήγορα. Καθυστερεί η λήξη. Καθυστερεί αυτή η ημερομηνία της φθοράς. Και τουλάχιστον η ψυχή είναι πάντοτε νεανική όταν είσαι κοντά στον Χριστό. Λοιπόν, ηρέμησε. Ηρέμησε. Το λέω αυτό γιατί έχω στα χέρια μου γράμματα. Έχω στα χέρια μου επιστολές. Τίνος, δικές σου. Να ακούς που... Τα ακούς? Αυτά είναι τα γράμματα που ακούγονται. Λοιπόν, κάποια ακόμα χρησιμοποιείτε τους κλασικούς τρόπους επικοινωνίας. Και είναι ωραίο και αυτό, και το γραμματοκιβώτιο. Και το συρτάρι, το... της Πυριακής Εκκλησίας που μαζεύει τα γράμματα που στέλνετε για την εκπομπή Αθέατα Περάσματα στην οδό Δελιγιώργη 47. Στην Πυριακή Εκκλησία, Δελιγιώργη 47, με ταχυδρομικό κώδικα 185-34. Και κάποιοι κάτσατε και γράψατε γράμματα. Και έχω πολλά. Δεν θα σας πω τι λέτε τώρα, απλώς θα σας πω ότι τα πήρα τα γράμματα αυτά και με συγκινεί. Όταν ήμουν μικρός, είχα μεγαλώσει στο χωριό της γιαγιάς μου και οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία και δούλευαν. Και θυμάμαι ότι πήγαινα στον ταχυδρόμο που τότε ερχόταν με ένα μηχανάκι στο χωριό και έφερνε τα γράμματα του χωριού και περίμενα να ακούσω το όνομά μας. Ήταν γράμμα από τους γονείς και ήμουν μικρός και φυσικά δεν ήξερα τι έγραφε. Μου το διάβαζαν οι θείες
γιατί ούτε η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήξεραν να διαβάζουν τα γράμματα, αλλά με έμαθαν να αγαπώ το Θεό, με τον απλό τρόπο που ήξεραν. Και πήγαινα και χωνόμουν μέσα στον κόσμο και εγώ ήμουν μικρός, ένα κοντό παιδάκι, και ο κόσμος ήταν ψηλός ή μεγάλη, έτσι, με το ύψος που είχαν, και χωνόμουν ανάμεσα από τα πόδια τους και ήθελα να δω αν έχω γράμμα. Και μου έλεγαν, έχεις γράμμα ή δεν έχεις γράμμα. Και όταν το έπαιρνα χαιρόμουν, γιατί είχε μέσα κάποιο γράμμα, είχε κάποια φωτογραφία ίσως, είχε ίσως κάποια λίγα λεφτά για ενίσχυση στους δικούς μου που με μεγάλωναν εκεί, και χαιρόμουν. Και τώρα όταν έρχονται τα γράμματα, έτσι μου θυμίζουν ωραίες εποχές παλιές. Γιατί τώρα γράμματα στα σπίτια έχουμε μάθει μόνο να είναι η ΔΕΗ, ο ΤΕ, το νερό, η εφορία, τέτοια πράγματα. Σπάνια έρχονται γράμματα από ανθρώπους έτσι. Σας έχω πει λοιπόν ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε γράφοντας κάτι, είτε στο email της εκπομπής, που είναι ο τίτλος της εκπομπής στα αγγλικά, athéata.peramata@yahoo.gr, είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο σταθμό, στο 41 18 602, και 41 18 640, εκεί η Φίβη απαντά στα μηνύματά σας, σημειώνει το όνομά σας και αυτό που λέτε, είτε γράφοντας μια επιστολή. Έχω λοιπόν μπροστά μου τις επιστολές της Σωτηρίας Μαρίας από το Άργος, την Αργολίδα. Το λέω για να ξέρετε τι ήρθανε. Έχω κάποιο που δεν λέει το όνομά του, απλώς λέει προς Αρχιμανδρή την Ανδρία Κονάνο. Έχω ένα που λέει ότι είναι επίγον. Λέω τα χαρακτηριστικά για να θυμάστε ποιο είναι το δικό σας που ήρθε. Έχω το γράμμα της Ελευθερίας από το Εγάλεο. Ήρθε η επιστολή σας, να είστε ήσυχοι και αυτά που λέτε τα λαμβάνω υπόψη και για όλα αυτά κάνουμε προσευχή όπως καταλαβαίνετε. Της κυρίας Άρτεμιδος από τα Σπάτα Αττικής. Πολύ ωραία τα λόγια σας, μ' άρεσαν πολύ και τα σχόλια που κάνατε και για την εκπομπή αυτή αλλά και για τις άλλες εκπομπές. Και θα διαβάσω ένα μικρό κομματάκι εδώ να το βρω που λέει όσο αφορά λέει, το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο λέει που πράγματι μιλάει στην ψυχή μας, παρηγορεί, βοηθάει, σώζει πολλούς. Έχει πολύ ωραίες λέει εκπομπές και άριστους συνεργάτες. Για να αναφέρω λέει μερικούς όπως το Λικούργο, όπως το Γιώργιο Μπάρλα, το Μητροπολίτη Λεμεσού, λέει όπως τα έγραψε, κύριο Θανάσιο, Βασίλειο Ατζακλή, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Κουστένη, τον Ιερομόναχο πατέρα Εφραίμ Παναούση, τον Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη και άλλους, την απίθανη Γαλάτια μου γράφει, τις γλυκύτατες φωνές, της κυρίας Αργουμάνη, της κυρίας Κορομπίλη και της κυρίας Κωνσταντινιάδου. Όσο λέγεται η δική σας εκπομπή την πρωτοάκουσα δυστυχώς πριν από 2 μήνες νύχτα. Μεσημέρι νωρίς δεν ακούω ραδιόφωνο, νύχτα την άκουσε. Και από τότε λέει έμεινα κατάπληκτη. Σας ευχαριστώ. Το λέω γιατί χαίρομαι που ακούτε εκπομπές, ωφελείστε, ξέρετε να δίνετε τιμή σε αυτούς που πράγματι αξίζει να δώσει κανείς τιμή, ενώ σε όλους αυτούς που είπατε προηγουμένως, τους συνεργάτες της Πυριακής Εκκλησίας, πράγματι υπάρχουν ψυχές εκλεκτές, ο πατήρ Σταμάτης Κλήρης, ο κύριος Γανωτής, όλα τα ονόματα που αναφέρατε και πολλά άλλα, Ηλίας Λιαμής, πολύ ωραίες εκπομπές, πολύ ωραίες εκπομπές. Χαίρομαι πολύ και εγώ που τις ακούω και ωφελούμε. Και όλοι ξέρετε τι κάνουμε. Μου λέει κάποιος, πού τα ξέρεις αυτά που λες? Ενά που τα ξέρω. Η κυρία από τα Σπάτα μας δίνει την απάντηση. Ακούμε. Ακούμε και εμείς από εδώ, ακούμε από εκεί, ωφελούμαστε. Δεν είναι κάτι που το σπουδάσαμε ή το μάθαμε φέτος. Στην εκκλησία από παιδάκια είμαστε, όπως και εσύ. Και έτσι μεγαλώνεις μέσα στην εκκλησία και ωφελείσαι και πλουτίζεις. Και ξέρετε τι κάνουμε, μεταφέρουμε. Μεταφορείς είμαστε. Μεταφέρει ο ένας από την μια γενιά στην άλλη, από τη μια παρέα στην άλλη, από τον έναν ομιλητή στον άλλον. Ό,τι καλό ακούμε, το παίρνουμε, το ζυμώνουμε μέσα στην ψυχή μας, το φιλτράρουμε και το λέμε. Και το βγάζουμε με το δικό μας προσωπικό τρόπο. Αλλά όλα είναι κλεμμένα. Όλα είναι κλεμμένα και μακάρι να κλέψουμε και τον Παράδεισο, μακάρι να κλέψουμε και τους Αγίους, την πείρα τους, που τίποτα στην Εκκλησία δεν μπορεί να το κλέψεις, γιατί τίποτα δεν είναι κρυμμένο. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι παραδομένα. Είναι χαρά της Εκκλησίας να την κλέβουν τα παιδιά της, να κλέβουν τα μυστικά της, να κλέβουμε τον τρόπο που μας προτείνει ο Χριστός για να σωθούμε. Δεν είναι μυστικό. Το μυστικό είναι ο αγώνας. Είναι εκκλησιαστική ζωή. Μπες στην Εκκλησία,
Ξεκίνα να πηγαίνεις εκκλησία κάθε λίγο, κάθε Κυριακή, κάθε δύο αν δεν μπορείς. Να κάνεις το σταυρό σου, να κάνεις την προσευχή σου, στο φαγητό σου. Να πας να εξομολογηθείς. Και άσε τα υπόλοιπα, θα έρθουνε μόνα τους. Θα έρθουνε αλυσιδωτά. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή το ένα θα φέρει το άλλο, σιγά σιγά θα μάθεις. Και θα λύνονται οι απορίες σου, θα λύνονται τα προβλήματά σου. Έτσι, ένα-ένα, λίγα-λίγα. Αρκεί να μπεις μέσα στην εκκλησία. Μπες και ηρέμησε. Πιάσε μια θέση, στο καραβάκι αυτό, στο τρένο αυτό, στο πλοίο αυτό, ό,τι θες πες στην εκκλησία, όλα είναι. Και η εκκλησία θα φτάσει στον προορισμό της. Το πλοίο ταξιδεύει, το τρένο πηγαίνει. Εσύ μπορεί να κάνεις αταξίες, μπορεί να είσαι απρόσεκτος, μπορεί να κάνεις αμαρτίες. Ναι, αλλά είσαι μέσα σε ένα πλοίο που είναι Άγιος ο κυβερνήτης. Άγιο το πλήρωμα, έτσι πρέπει να νιώθουμε. Άγιοι όλοι γύρω μας. Και εμείς αμαρτωλοί. Και είμαστε αμαρτωλοί, αλλά είμαστε παρέα με Αγίους. Και όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που είναι γύρω μας, οι άλλοι, εκτός από μένα, θα λέω εγώ, και έτσι θα λες εσύ για σένα, θα λες όλοι είναι καλοί μες στην Εκκλησία, εκτός από μένα. Και θα εννοείς τον εαυτό σου. Και εγώ θα λέω τον εαυτό μου. Και θα βλέπουμε όλοι τους άλλους Αγίους. Και θα λέμε, ο Κύριος, επειδή είμαι σε αυτή την καλή παρέα των Αγίων ανθρώπων, επειδή είμαι μέσα στο ίδιο καραβάκι που έχει μπει και ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Σπυρίδωνας και η Αγία Μαρίνα και η Αγία Παρασκευή και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και εκείνη ο Κύριος και εκείνη η Παναγία μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, οι Άγιοι Άγγελοι, όλοι μαζί, κάτι θα γίνει και για μας. Θα μας πάρουν και μας παρέα. Θα μας τραβήξει και μας κάποιος από το χεράκι και θα μας πει, άντε έλα, έλα μπες και εσύ, έλα και εσύ μαζί μας. Μην κάθεσαι εκεί και κρυώνεις και είσαι μόνος σου. Έλα στην παρέα μας. Αυτό είναι. Πάμε στον παράδεισο επειδή είμαστε παρέα. Επειδή είμαστε μέσα στην εκκλησία. Το λέω αυτό γιατί ρωτάνε μερικές φορές κάποιοι πού τα διαβάζουν αυτά που λένε στις εκπομπές, πού τα ξέρουν από βιβλία και από τη ζωή της εκκλησίας. Μπες μέσα στην εκκλησία και θα το καταλάβεις αυτό. Και σιγά σιγά θα δεις ότι όλα αυτά που τώρα τα ακούς και σου φαίνονται λίγο παράξενα θα σου γίνουν φυσικά, αυθόρμητα, αυτονόητα, κατανοητά. Και δεν θα σου φαίνονται κινέζικα. Αλλά θα σου φαίνονται ότι είναι η γλώσσα των αγγέλων που και εσύ σιγά σιγά θα μάθεις να μιλάς. Σου το εύχομαι αυτό. Είναι άλλο ακόμα γράμμα που λέει και το ραδιοφωνικό σταθμό κλπ. Δια την εκπομπή αθέατα περάσματα. Γραμμένο με γραφομηχανή. Και αυτό ωραίο. Για το ραδιοφωνικό σταθμό δεν γράφουν μερικοί ονόματα. Θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Λέει ότι γνωριζόμαστε λέει πάτερ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και μου λέει μερικά πράγματα. Πολύ ωραία και με προβληματίζουν και με ωφελούν και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Την κυρία Μαρία ευχαριστώ, έχω και τη δική της επιστολή από τον Άγιο Φανούριο στο Ήλιον. Επίσης από την κυρία Κωνσταντίνα από τα Ενόφυτα Βιωτίας. Ναι, το λέω γιατί έχετε λογισμό καμιά φορά ότι πήγε το γράμμα, το πήρανε, το δώσανε, το διαβάσανε. Από την κυρία Ελένη και τη δική της επιστολή που λέει «Εν Αργυρούπολη». Έτσι ξεκινάει το γράμμα, από την Αργυρούπολη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο το γράμμα του κυρίου Θεόδωρου από τις Αχαρνές. Που μου λέτε ότι είστε Ρωσοπόντιος. Με συγκίνησε πολύ το γράμμα σας, η ειλικρίνειά σας. Οι ταπεινές ερωτήσεις σας. Όλα αυτά θα τα απαντούμε σιγά σιγά στις εκπομπές. Προς το παρόν να πω σε όλους ότι για ό,τι γράφετε να έχετε αυτή την απλότητα. Και να εμπιστεύεστε το Θεό και να μην αγχώνεστε και να κάνετε αυτά που προς το παρόν ξέρετε και ό,τι έχετε απορία στη ζωή να κάνετε προσευχή και να λέτε Κύριε φώτισε με τι να κάνω και να κάνετε. Τι να κάνω, κάντε αυτό που σας φωτίζει ο Θεός. Δεν πιστεύουμε στη φώτιση του Θεού. Δεν πιστεύουμε στη δύναμη της προσευχής. Δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός όταν του ζητήσεις κάτι θα το κάνει και θα σε βοηθήσει. Λοιπόν, κάντε προσευχή. Εμπιστευτείτε όχι τη δύναμή σας, αλλά τη δύναμη της προσευχής σας και κάντε ό,τι σκεφτείτε.
Όταν προσευχηθείς με ειλικρίνεια, μετά ο Κύριος δεν είναι σκληρός, ούτε έχει σκοπό να σε βασανίσει. Θα σου στείλει μια απάντηση στην καρδιά σου. Θα σου στείλει μια απάντηση. Κάτι θα νιώσεις ότι ας κάνω αυτό. Έχουμε συνέχεια την τάση να θέλουμε άλλοι να μας δώσουν τις λύσεις στα προβλήματά μας. Και αυτό βέβαια είναι και ταπείνωση. Είναι και ταπείνωση. Μερικές φορές όμως, ξέρετε, κρύβει και μια πνευματική λίγο στασιμότητα και ανοριμότητα και παιδικότητα. Δεν μπορεί να είσαι στην εκκλησία, ας πούμε, 40 χρόνια, 50 χρόνια να κάνεις πνευματική ζωή και να μην έχεις μάθει ακόμα κι εσύ να κάνεις την προσευχή σου και να έχεις μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν εννοώ να ζεις σε μια πλάνη και να νομίζεις ότι ο Χριστός μιλάει μέσα σου και έχεις εσύ απαντήσεις από τον Χριστό εσύ. Όχι έτσι, αλλά κάτι απλό. Κύριε, τι να κάνω με αυτό το θέμα, να αγοράσω αυτό το σπίτι που θέλω να αγοράσω ή να μην το αγοράσω για τα παιδιά μου. Να κάνω αυτή την επένδυση ή να μην την κάνω. Να πάω εδώ ή να μην πάω. Φώτισε με, Κύριε. Και ο Κύριος θα στείλει μια απάντηση. Ένα εμπόδιο που θα καταλάβεις ότι δεν γίνεται, μια δυσκολία ή κάτι, θα ανοίγουν οι πόρτες. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Λένε ότι στη ζωή υπάρχουν πολλές πόρτες και όταν κάνεις προσευχή θα δεις ότι κάποιες πόρτες ανοίγουν, τις σπρώχνεις και είναι, τρίζουν έτσι, δεν ξεκολλάνε, αλλά στο τέλος ανοίγουν με σπρώξιμο. Κάποιες άλλες είναι σκουριασμένες και αν βάλεις λίγο λάδι ανοίγουν. Κάποιες άλλες έχουν στραβοπιάσει και με τις εικόνες λίγο και πάλι ανοίγουν. Και υπάρχουν και κάτι πόρτες που ανοίγουν αυτόματα, όπως είναι αυτές που έχουν στο αεροδρόμιο. Με τις ακτίνες λέιζερ που ανοίγουν αυτόματα, πατάς και ανοίγουν. Το τέλειο θέλημα του Θεού, να ξέρετε, είναι αυτό. Η πόρτα αυτή που ανοίγει στη ζωή σου πολύ πολύ εύκολα, είναι αυτή η πόρτα. Η πόρτα που ανοίγει ο Θεός. Συνήθως το θέλημα του Θεού και γίνεται φανερό μέσα από αυτή την άνεση.
μέσα από αυτόν τον πλατισμό, μέσα από αυτή την ευκολία που ο Κύριος μας ανοίγει την πόρτα να βαδίσουμε. Όμως δεν είναι απόλυτο αυτό. Τίποτα δεν είναι απόλυτο από όλα όσα λέμε. Γιατί στον καθένα ο Κύριος φέρεται με πολύ προσωπικό τρόπο. Ίσως εσύ θα πρέπει την πόρτα που χτυπάς να τη σπρώξεις και λίγο να ανοίξει. Γιατί είσαι λίγο έτσι χαλαρός και θέλει ο Κύριος να σε τονώσει, να ισχυροποιήσει τη θέλησή σου και τον αγώνα σου. Ίσως θέλει ο Κύριος να αλλάξεις άλλη πόρτα, να μην χτυπάς συνέχεια αυτή. Άλλαξε, αφού βλέπεις ότι δεν ανοίγει, φύγε. Πήγαινε κάπου αλλού, μην επιμένεις. Ή ίσως να θέλει ο Κύριος αυτό να βάλεις λίγο λαδάκι σε αυτή την πόρτα, να επιμένεις, να κάνεις πιο πολύ προσευχή, να λες πιο πολύ το όνομά του, να καταλάβεις την αδυναμία σου, να δεις ότι κάπου και εσύ φταίς και καθυστερεί αυτό το άνοιγμα της πόρτας. Μου λέει ένας, κι εγώ που θα ξέρω τι απ' όλα συμβαίνει. Εάν δεν το ξέρεις εσύ, αδελφέ μου, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Αυτό το ξέρει ο Θεός και το φανερώνει στην ψυχή σου με την προσευχή σου, και αν ψάξεις την καρδιά σου βαθιά, θα δεις ποια είναι η αιτία. Κάπου υπάρχει μια αιτία και την ξέρεις. Την ξέρεις. Να αποκτήσουμε αυτή την πνευματική ωριμότητα και τη σοβαρότητα και την ανάληψη των ευθυνών. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήρθε μια κυρία μια φορά και είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εντάξει. Και έλεγε ότι τη στεναχωρεί το ένα, τη στεναχωρεί το άλλο. Έχει άγχος, έχει ένα ψυχοπλάκωμα, έχει μελαγχολία, έχει πολλά. Είχε πολλές στεναχώριες. Και δεν έβρισκε τι έχει. Δήθεν. Συγγνώμη, λέω εγώ το δήθεν. Γιατί λέω μέσα μου. Και αυτό ούτε καν το σχολίαζε. Τα θέματα της εκτρώσεως. Ούτε καν το άγγιζε να πει ότι ξέρετε συμβαίνει αυτό. Έλεγε λοιπόν, τι να φταίει, τι να γίνεται, δεν βρίσκω δρόμο στη ζωή, τι να κάνω, ο Θεός δεν μου φανερώνει το θέλημά του σε διάφορα προβλήματα. Λέω τώρα τι γίνεται, λέω συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να συνηθίσω να σκαλίζω τη ζωή σας. Εσείς θα μου πείτε ό,τι θέλετε, αλλά το ρωτώ μερικές φορές. Κάποτε το ρώταγα και φοβόμουν, τώρα δυστυχώς το ρωτώ και μερικοί το θεωρούν αυτονόητο. Κάποτε το ρωτάγαμε αυτό το θέμα ιερείς στην εξομολόγηση και ξαφνιαζόταν ο κόσμος και έλεγε «Μα πάτερ, τι είναι αυτά που λέτε». Τώρα το ρωτάμε και λένε όλοι, πάρα πολύ, μεγάλο ποσοστό, «Ναι, έχω κάνει», λέει, «βέβαια, έχω κάνει μερικές». Λέω, «Πώς έχετε κάνει κάποια έκτρωση?» «Ναι, έχω κάνει», λέει, «μερικές». «Πόσες», λέω, δηλαδή, «μερικές». «Έχω κάνει», λέει, «5». «Α, μάλιστα». Αυτό, λέω, δεν το συνδέεται καθόλου με τη δυσκολία που νιώθετε τώρα και που λέτε ότι ο Θεός δεν σας φανερώνει εύκολα το θέλημά του. Αυτό από μέσα σας το έχετε βγάλει? Αυτό το έχετε καταλάβει τι είναι που έχετε κάνει? Αυτό το εντοπίσατε στην ψυχή σας για να ειρηνεύσει η ψυχή σας? Το είπατε στον Κύριο? Κλάψατε γι' αυτό? Πονέσατε για αυτά τα παιδάκια που δεν ζούνε? Και εκείνη την ώρα που τη το έλεγα, κάτι παιδάκια μέσα στην εκκλησία μιλάγανε και κλαίγανε, ήταν με τις μάνες τους, σαν αγκαλιά. Λέω, τα ακούτε? Ζούνε τα παιδιά αυτά. Κλαίνε, αλλά ζούνε. Μπορεί να είναι φτωχές αυτές οι οικογένειες, αλλά ζούνε. Εσείς, λέω, 5 παιδάκια, που τώρα θα έχει γεμίσει η εκκλησία με αυτά τα παιδάκια, δεν υπάρχουν. Εξαιτίας σας. Όλοι μην μου λέτε τέτοια για μένα, στεναχωρείτε. Να μην σας πω τέτοια. Αλλά τι να σας πω. Και αυτά που κι εσείς δεν θέλετε να ακούσετε και το ρίχνετε όλο έξω για να ξεσκάσετε και να ξεχάσετε, βλέπετε ότι δεν μπορείτε να ξεχάσετε. Τα κουκουλώνετε. Αλλά ο πόνος όταν κουκουλώνεται πονάει ακόμα και ταλαιπωρεί την ψυχή μας ακόμα, ώσπου να πιάσουμε την πληγή μας, να πονέσουμε, να κλάψουμε, να ταπεινωθούμε, να συντριβούμε, να παραδεχτούμε τον εγωισμό μας, να πούμε αυτή την απλή λέξη: «Ήμαρτον, Κύριε, συγχώρεσέ με, αμάρτησα, φταίω, δεν έχω ελαφρυντικά. Δεν έχω δικαιολογίες. Όλα αυτά με πιέσανε, δεν είχα λεφτά, φοβόμουν, ήμουν άρρωστη, ήταν άρρωστο». Ό,τι και να πεις. Ό,τι και να πεις, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Ερμηνεύεται το φαινόμενο. Ερμηνεύεται. Να σου πω και κάτι ακόμα. Ναι, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και με αυτό που μου λες. Αλλά πρέπει να το πεις. Πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να πονέσεις. Δεν σημαίνει δεν θα σε αγαπήσω ή δεν θα σε κατανοήσω ή δεν θα αγκαλιάσω την ψυχή σου παρόλα αυτά που λες. Γιατί δεν τα έκανες σε μένα και γιατί και εγώ δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά για να φανερωθεί το θέλημα του Θεού, για να ανοίγουν οι πόρτες στη ζωή μας, για να έχουμε μια επαφή με τον Χριστό όρημη, δυναμική, αποτελεσματική, ζωντανή επαφή με τον Χριστό,
θα πρέπει κάθε τι νεκρωμένο κύτταρο που υπάρχει μέσα μας να το βγάλουμε, να το πετάξουμε, να συμφιλειωθούμε με τον Κύριο, να τα βρούμε μαζί Του, και τότε θα δείτε πως η ζωή μας θα είναι τελείως διαφορετική. Θα είναι όλα αλλιώς. Θα είναι όλα πολύ καλύτερα, πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο αναπαυτικά σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που κυκλοφορούν με τόση ταραχή στην καρδιά τους, γιατί η ταραχή είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, της αστοχίας, που είναι αμετανόητη αμαρτία. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και αυτοί που έχουν ειρήνη, αμαρτίες κάνουν και αυτοί. Αλλά παρόλο που κάνουν αμαρτίες, έχουν τον Κύριο και εξομολογούνται. Γονατίζουν και προσεύχονται. Γονατίζουν και κλαίνε. Και κλαίνε στην προσευχή τους. Εσύ δεν κλαις. Εσύ γελάς. Εσύ τα λες και ξεγλιστράς. Εσύ αποφεύγεις. Και γι' αυτό δεν έρχεται η χαρά στην ψυχή σου. Η χαρά είναι καρπός του κλάματος. Μακάρι, λέει, αυτοί που κλαίνε σε αυτή τη ζωή, γιατί θα γελάσουν. Και σε αυτή τη ζωή θα γελάσουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να κλάψουμε. Έτσι δεν είναι? Είναι ωραία να γελάμε. Είναι ωραία να μας γαργαλάνε. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, οι τηλεοράσεις, όλα αυτά. Γελάμε όλη την ώρα. Αλλά γελάμε, ενώ μέσα μας κουβαλάμε ένα πτώμα μερικές φορές. Την νεκρωμένη μας ψυχή, την κουρασμένη μας ψυχή. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Είναι ανάγκη να ακολουθήσουμε τη σωστή διαδικασία. Καταλαβαίνω τα λάθη μου. Συμφιλιώνουμε με το Θεό, ειρηνεύουμε το Θεό. Πώς ξεκινήσαμε σήμερα, Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ειρηνεύομαι το Θεό, τα βρίσκω με το Θεό και λέω, Κύριε, έχω ειρήνη απέναντί σου. Δεν ταράζομαι, δεν σε φοβάμαι, Κύριε, πλέον. Γιατί? Γιατί σου είπα τον πόνο μου, σου είπα την αμαρτία μου, σου είπα την πτώση μου. Γονάτισα μπροστά σου, έκλαψα μπροστά σου, μου σκούπισε στα μάτια και τα δάκρυά μου με τα πανάγια χέρια σου και όλα άλλαξαν. Και σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και είμαι αμαρτωλός. Και σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και ας είμαι αμαρτωλός. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αυτό δεν γίνεται αλλού στον κόσμο. Δεν μπορεί ένας αμαρτωλός στον κόσμο να είναι αγαπητός. Άμα είσαι αμαρτωλός στον κόσμο και πεις τον πόνο σου και την αμαρτία σου, δεν είσαι πολύ αγαπητός. Σε κοιτάνε λίγο υπογωνίαν μετά. Εντάξει, μια κατανόηση δείχνουν ότι πες μας και άνοιξε την ψυχή σου, αλλά μετά δεν σε κάνουν και παιδί τους. Δεν σου δίνουν μετά και το βασιλικό ένδυμα. Δεν σου φοράνε και δαχτυλίδι, όπως κάνει ο Θεός μας. Αυτό κάνει ο Θεός, λέει, πορεύω εις ειρήνη και μικέτη αμάρτανε. Θες ειρήνη, θες η κάθε σου μέρα να είναι ειρηνική. Να προσπαθείς να είναι και αναμάρτητη, να μην κάνεις αμαρτίες. Βλέπετε, ενώ είναι αδύνατον αυτό, να είμαστε αναμάρτητοι, η Εκκλησία το βάζει ως στόχο και μας βάζει να το παρακαλάμε. Λέει, κάθε μέρα να ζούμε όσο μπορούμε αναμάρτητα. Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Γίνεται αυτό. Αν διαβάσετε τις επιστολές του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τις καθολικές επιστολές του, είναι πολύ ωραίες, διαβάστε τις, ξεκούραστες, υπέροχες. Λέει ότι όποιος αγαπά τον Χριστό δεν αμαρτάνει. Τι θα πει αυτό? Δεν κάνει λάθη, δεν αστοχεί, είναι προσεκτικός, κάνει το σωστό συνέχεια, δεν κάνει αμαρτίες, όχι για να νιώσει εγωιστικά, αλλά έχει μια φορά η ψυχή του, μια έφεση προς το καλό, προς το Άγιο, προς το καθαρό, προς το ταπεινό, προς ό,τι είναι μες στην αγάπη, μες στην ταπείνωση, μες στην καλοσύνη, και δεν ασχολείται με το κακό, δεν αμαρτάνει πλέον. Ναι, μπορεί να είσαι και εσύ αναμάρτητος, μπορείς να γίνεις αναμάρτητος. Το ζητάμε. Κάθε μέρα να είναι αναμάρτητη. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Δηλαδή, Κύριε, να μην πέσουμε σε
σε λάθη, σε αμαρτίες, σε αστοχίες, σε γκάφες, σε πτώσεις. Μπορούμε, Κύριε, να το κάνουμε. Πώς? Μόνοι μας? Όχι, με σένα. Με τη δική σου δύναμη. Δώσ' μας αυτή τη δύναμη. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Αυτό να το ζητήσουμε, λέει, από τον Κύριο. Από τον Κύριο το ζητάμε. Πάντα δυνατάσει. Αδυνατή δε σύ ουδέν. Τίποτα για σένα δεν είναι αδύνατο, Κύριε. Αν το πεις, αν μου δώσεις τη δύναμη, και η σημερινή μου μέρα θα είναι αναμάρτητη. Δεν θα κάνω λάθη, ή τουλάχιστον δεν θα κάνω λάθη βαριά, μεγάλα, που να ταραχτεί η ψυχή μου. Θα ζήσω με σωστές κινήσεις. Θα έχω διάκριση πώς θα μιλήσω, τι θα πω, πώς θα φερθώ, πού θα σταματήσω, πού θα βάλω μια τελεία. Και είπα για τελεία, να βάλω μια τελεία. Να μας βάλει λίγη μουσική ο Βασίλης και με αυτή τη μουσική και σήμερα να κλείσουμε, διότι αυτό είναι και η διάκριση, να ξέρουμε να σταματάμε. Και να λέμε λίγα λόγια, τα οποία θα τα επεξεργάζεται ο άλλος στην ψυχή του, θα τα σκέφτεται, θα τα ξανασκέφτεται, και αν τα ξεχάσει, δεν πειράζει. Θα έρθει πάλι η ζωή με τα γεγονότα, με τα περιστατικά, με τα διάφορα κύματα του βίου, και θα θυμηθούμε. Επειδή θα ταρακουνηθούμε, θα θυμηθούμε αυτά που τώρα είπαμε στα θέατα περάσματα, και τα αθέατα θα γίνουν πάλι θεατά και ορατά μέσα στην ψυχή μας, εκείνη την ώρα, τη δύσκολη, την ώρα της ανάγκης, την ώρα του πειρασμού. Για αυτές τις στιγμές μιλάμε. Για αυτές τις στιγμές είναι χρήσιμα αυτά που λέμε. Κατά τα άλλα δεν πειράζει. Λόγια είναι, περάσματα είναι, αθέατα είναι, άστα να φύγουν, άστα να μπουν μέσα σου, και τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Θεός. Ένας σπόρος είναι που τον ρίχνουμε στην ψυχή μας, και όταν θέλει ο Θεός θα καρπίσει, και όταν θέλει ο Θεός θα βγάλει λουλουδάκι και τον βλαστό, και θα μας δώσει τη δροσιά του την κατάλληλη στιγμή. Βασίλη Χατζηνικολάου, που και αυτή τη φορά επενδύεις μουσικά την εκπομπή, βάλε μας κάτι όμορφο για να ανθίσουν μέσα μας αυτοί οι σπόροι από τα θέατα περάσματα, και να καρποφορήσουν μέσα μας λουλούδια όμορφα, θυσία το Θεό. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, και την άλλη εβδομάδα θα σας περιμένω πάλι την ίδια ώρα με πολύ αγάπη. Χαίρετε. Ram, 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 ram